Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα 12 του μηνός και οι εργασίες προχωράνε όσο μπορούν γιατί βρέχει αρκετά, έβρεχε και σήμερα το πρωί. Εδώ βλέπουμε στο κτίριο των μουσείων τον πύργο δεξιά να έχει ολοκληρωθεί από άποψη τσίμεντο σανίδων. Έχουν αφαιρέσει ήδη το ένα σειλό και τώρα θα αφαιρέσουν σιγά σιγά και το άλλο, αν όχι σήμερα αύριο. Ενώ αριστερά βλέπουμε να μπαίνουν οι ορθοστάτες για τις, ώστε να τοποθετήσουν και εδώ τις τσιμεντοσανίδες. Εδώ είναι τα κράσπεδα που έχουν τοποθετήσει σε όλη την υπογειοποίηση. Πάμε να δούμε και πιο κάτω. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς πάνω από το κομμάτι, από την έξοδο μάλλον της υπογειοποίησης, είσοδο όπως ερχόμαστε, εξετάπτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέφτει μπετό στο, ανάμεσα στο τείχομα και στο κράσπεδο που έχουν τοποθετήσει, τα οποία είναι σε κομμάτια όπως είδαμε. Και θα μπει μπετό σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως θα μπει και απέναντι. Βλέπουμε ότι έχουν μπει ήδη οι σχάρες αποχέτευσης. Εδώ είναι το παρτέρι. Και προχωράμε. Βλέπουμε από εδώ και από το νότιο-δυτικά πώς πέφτει το πετόν. Έχουν απλώσει και το χαλίκι 3α κάτω. Οπότε ουσιαστικά έχει μείνει η ασφαλτόστρωση κάτω στην υπογειοποίηση. Γεια σου Φλωρίντο! Μόλις είδα και ο Μόγια, ο Φλωρίντο Μόγια από το τμήμα του Χάντμπολ για την αεραστεχνική. Στηρίζουμε την αεραστεχνική μας με κάρτα φιλάθλου, δεν το ξεχνάμε. Και πάμε να δούμε και προς τα κάτω. Λοιπόν, οι οδηγοί που έχουν τοποθετηθεί για την τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων έχουν φτάσει μέχρι τη μέση περίπου του κτηρίου, την αριστερή πλευρά του. Βλέπουμε και ότι να εδώ και τα κυκλειδώματα που έχουν μπει. Πάμε να δούμε λίγο πιο πάνω γιατί νομίζω έχουν βάλει κι άλλα. Λοιπόν, όντως έχουν βάλει κυκλειδώματα εξωτερικά μόνο στη μέση του κτηρίου, στη μέση της δυτικής πλευράς, κάτω από την, από την τζαμαρία. Βέβαια θα μπουν κι άλλα, δεν θα μείνουν αυτά τα κενά. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ουσιαστικά είναι δύο μικρές πόρτες οι οποίες ανοίγουν προς τα έξω και διευκολύνουν την έξοδο των φιλάθλων από το γήπεδο, όπως το ίδιο ισχύει και εδώ πέρα που είναι 1, 2, 3, 4, 4 ζευγάρια με πόρτες και κλειδώματα δηλαδή. Λοιπόν, έχουν βάλει και βόρεια, πάντα από τη δυτική πλευρά όμως. Βλέπουμε ότι έχουν μπει αρκετά ζευγάρια κτίρες. Δεν θα ανοίγουν πάντα απαραίτητα όλες μαζί, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όλες τις πόρτες ανοίγουν προς τα έξω και έτσι το γήπεδο μπορεί να αδειάσει μέσα σε 7 λεπτά, θυμάμαι καλά, για πάνω ενδεχόμενο. Βόρεια δεν βλέπουμε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Έχουν εδώ φτιάχνουν κάποια από τα κυκλειδώματα. Το έχουν τοποθετήσει σε αυτό το μηχάνημα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει.
αλλά τα προετοιμάζουν σιγά σιγά ώστε να τα βάλουν όλα πρώτα δυτικά και αργότερα λογικά εδώ πέρα προς την βόρειο-δυτική πλευρά. Στην βόρεια πλευρά δεν έχουμε εργασίες σήμερα, υπάρχει πολύ λάσπη, αλήθεια είναι. Οπότε κάποιες εργασίες δεν προχώρησαν εδώ, τουλάχιστον οι χωματουργικές. Πάντως έχουν φύγει το περισσότερο κομμάτι του τοίχου, μάλλον όλο το κομμάτι, τόσο από τα σίδερα και κάτω. Λοιπόν, βρισκόμαστε πάνω από την υπογειοποίηση στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, εδώ που θα γίνει ο πεζόδρομος. Βλέπουμε τα τουβλάκια που θα μπουν είναι χρώματος κίτρινου και σκούρο γκρι. Ο τείχος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ως προς το ντύσιμο με την πέτρα, έτσι όπως ήταν πριν δηλαδή. Και από μένα μπουν αυτά τα κάγκελα που βρίσκονται εκεί πάνω. Τα οποία κάγκελα ήταν και αυτά που είχαν μπει, που ήταν και πριν δηλαδή. Σε όλο τον τοίχο κατά μήκος υπάρχουν αυτά εδώ τα κουτάκια, τα οποία είναι φωτισμός, λάμπα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουν μεγάλη δουλειά, ίσως είναι πιο πολύ αισθητικός ο φωτισμός αυτός, καθώς θα μπουν απέναντι στήλη μεγάλη με φως, το οποίο λογικά, αν θυμάμαι καλά, θα είναι και ηλιακά και θα έχουν πολύ μικρή κατανάλωση. Να δείξουμε και τις αναμονές που υπάρχουν για αυτούς τους στήλους των φωτιστικών που θα μπουν, όπως είπαμε, που θα είναι από την απέναντι πλευρά του τοίχου που είδαμε πριν. Στη δεξιά πλευρά του κτιρίου των μουσείων βλέπουμε ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα σωματίσματα, ενώ ο νοτιοανατολικός πυλώνας ντύνεται με τις καλωσιές ώστε να ολοκληρωθεί και αυτός. Βλέπουμε από εδώ καλύτερα τις εργασίες. Έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι πυλώνες. Μόνο στην βόρειο-ανατολική πλευρά δεν έχει αποσυναρμολογηθεί η σκαλωσιά, αλλά σιγά σιγά προχωράνε αυτήν εδώ. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει φτάσει μέχρι πάνω, αλλιώς σίγουρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εδώ αυτό το κτίριο δεν ξέρω αν το έχει πουλήσει η ιδιοκτήτης ή αν το έχει ακόμα. Πάντως γίνονται ανακαίνιση και εδώ. Σίγουρα θα αξιοποιηθεί. Και πάμε λίγο προς τα μέσα. Λοιπόν, μέσα βλέπουμε να έχουν τοποθετηθεί σε όλη την νότια πλευρά οι βάσεις για τα καρεκλάκια στο κάτω διάσωμα. Να πούμε ότι πάνω έχουν ολοκληρωθεί, εκτός από κάποια μικρά κενά, και να δείτε το μεγάλο κενό που έχει μείνει για τις θέσεις των δημοσιογράφων. Εδώ βλέπουμε και πως έχουν κλείσει το κενό ανάμεσα στους αρμούς. Βλέπουμε βάσεις εδώ πάνω, μια σειρά είναι εδώ. Και ουσιαστικά η τοποθέτηση
των βάσεων. Α, βλέπω και ένα καρεκλάκι εδώ. Το πρώτο καρεκλάκι στο κάτω διάσωμα. Λοιπόν, και ουσιαστικά η τοποθέτηση. Βλέπετε ότι είναι διαφορετικές οι βάσεις σε σχέση με το άνω διάσωμα. Αυτές πατάνε κάτω, ενώ στο άνω διάσωμα πατούσανε, μάλλον βιδωνόντουσαν στην πλάτη ουσιαστικά της κερκίδας. Και οι εργασίες έχουν φτάσει μέχρι το νοτιοδυτικό πυλώνα. Μέχρι το τέλος του μήνα πιστεύω θα έχουν μπει όλα τα καρεκλάκια. Και προχωράμε. Λοιπόν, στην ανατολική πλευρά του γηπέδου μετά από καιρό βλέπω επιτέλους εργασίες. Βλέπω εδώ να έχουν μπει στην κεντρική πλευρά της ανατολικής πλευράς, αν καταλαβαίνω καλά, τσίμεντο σανίδες από τη μέσα πλευρά. Ενώ λογικά θα μπουν και από την έξω πλευρά. Θα το δούμε. Ενώ εδώ τα παιδιά βάλανε και το τζάμι στην κυλιόμενη σκάλα. Ακούτε και τις εργασίες που γίνεται καθώς βιδώνουν τις τσιμεντοσανίδες. Ενώ λίγο πιο βόρεια έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να μεταφέρουν σκαλοσιές κάτω από τις βάσεις των ένταλμπων που έχουν φέρει. Οπότε λογικά, αν ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα να συναρμολογούν την σκαλοσιά, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και την τοποθέτηση των βάσεων. Αυτά από το γήπεδο της ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα που παίζει. Καλή ανάρρωση στον Γαλανόπουλο που σήμερα, ναι, νομίζω σήμερα ή χθες, μάλλον χθες, έκανε την εγχείρηση στο πόδι του. Καλή επιτυχία και στην εγχείρηση του και Κεδέρη στο handball που τραυματίστηκε σοβαρά. Και δεν ξεχνάμε να στηρίζουμε την αεραστεχνική μας με την κάρτα φιλάθλου. 10 ευρώ δεν είναι πολλά. Υπάρχει και κάρτα με 10 και με 20 ευρώ. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί, βοηθάει. Αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.